Εγώ εσχάτως δεν το έχω ξαναζήσει. Έχω να ακούσω τέτοια πράγματα από την εποχή του Ανδρέα έναντι του Τεγόπουλου, του Λαμπράπη και του Μπόμπολα, τότε με την υπόθεση Κοσκοτά. Βγαίνει λοιπόν τώρα ο Μαρινάκης. Θα μου πεις τώρα, κύριε Καρατζαφέρη, τι σχέση έχει η υπόθεση Κοσκοτά με την υπόθεση Μαρινάκη? Έχει και παραέχει. Κοινό σημείο και τον δύο Ολυμπιακός. Ό,τι σήμερα είναι ο Μαρινάκης ήταν εκείνη την εποχή για τον Ολυμπιακό ο Κοσκοτάς. Θυμάμαι την εποχή που έφερε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον Τέταρη. Υπήρχαν άνθρωποι που θα έκοβαν τις φλέβες τους στην πλατεία Δημαρχείου για τον Κοσκοτά. Έτερο κοινών που έχει ο κύριος Σκοτάς με τον κύριο Μαρινάκη είναι ότι και οι δύο κατά κάποιο τρόπο είχαν δούνε και λαβίν. Ο Κοσκοτάς, η γνωστή ιστορία που τον οδήγησε 25 χρόνια κάθεση, ο Μαρινάκης αυτές οι εμπλοκές που ακούσαμε αλλά δεν ποτέ επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον σε δίκη με τον Όρουαν και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι, για να μην μιλήσω για άλλους πρόεδρους, λίγο ή πολύ εξαιρέσει τον Ταϊφά, όλοι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είχαν τέτοια διαδικασία. Ο Σαλιαρέλης, ένα μπουμπούκι έτσι αυτό και τα λοιπά, με τα διαμάντια και ιστορίες, πέρασε και αυτός από τον Κορδαλό. Και αυτός γνώρισε καλύτερα από εντός άλλου την δύναμη του Ολυμπιακού, γιατί η δύναμη του Ολυμπιακού είναι μεγαλύτερη πάσης άλλης οργανωμένης δύναμης στην Ελλάδα, όχι μόνο ποδοσφαιρικής. Ο κ. Σαλαρέλης, όταν επρόκειτο να βοηθήσει τον κύριο Κοσκοτά τη στιγμή που βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, επλώ σε ένα βαρκάκι, του λέει, αν θέλεις να σωθείς, βάλε μου ένα αυτόγραφο εδώ. Ο Κοσκοτάς λέει, αυτόγραφο, ναι, στις μετοχές, ρε. Και έτσι έγινε κυρχείος του Ολυμπιακού. Καθώς ο Σαλιαρέλης ήξερε, με αυτά που τον κυνηγούσανε, αν έχει τον Ολυμπιακό, μπορεί να ζυγίσει το πράγμα. Άλλο κοινό που είχαν όλοι αυτοί, συμπεριλαμβανομένου και του Ευπατρίδη Σοκράτη Σοφού Κόκαλη, ο οποίος και αυτός είχε δοσοληψίες με την δικαιοσύνη, ενθυμούμε καλώς, και πιστεύω να θυμείται και ο Σοκράτης, διάφορες προσπάθειες, μάχες που έγιναν εις το ισόγειον και εις το υπόγειον της δικαιοσύνης, τότε που ο κύριος Ζορβάς είχε τις πρωτοβουλίες ο εισαγγελέας. Κοινό στοιχείο όλων των προέδρων του Ολυμπιακού, πρώτον, σχέσεις με την ποινική οικονομία, δεύτερον, εφημερίδες. Κοσκοτάς, 24 ώρες ιστορίες περιοδικά, ένα αυτά, αρχισυνταξία Παύλος Μπακογιάννης, και από την άλλη πλευρά ο Σαλιαρέλης, βραδινή εφημερίδα και πάει λέγοντας, ο Σοκράτης, εφημερίδα Επικαιρότητα και πάμε λέγοντα φλάς, ραδιόφωνη ιστορίες, και εσχάτως ο κύριος Μαρινάκης με ό,τι τυπώνεται στην Ελλάδα σχεδόν. Αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα, γιατί όλοι αυτοί είχαν δύο σημεία αναφορά? Πρώτον, τα μέσα ενημέρωσης, γιατί πίστευαν ότι θα χρειαστεί σε κάποια περίοδο να υπάρξει αυτός ο θεσμικά λειτουργούν εκβιασμός. Θεσμικός εκβιασμός υπάρχει, ναι, αλλά ήθιστε. Βγάζεις εφημερίδα για να πιέσεις, να εκβιάσεις επί το υπιότερον. Γι' αυτό λοιπόν όλοι. Αλλά όλοι ήθελαν όμως, πρέπει να έχουν το στρατό. Στρατό. Και στρατός είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί υπάρχει μια ιδέα. Ο πρόεδρος
Ο πρόεδρος αρκεί να φέρνει πρωταθλήματα. Ο Μαρινάκης Εσχάτος ασχοληθεί με τη νέα του αγάπη, την Νότιχα, όπου πρέπει, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους δικούς του, να μπει και στην αγγλική παροικία, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι ασχολείται ο Λεβέντης του με την Νότιχα. Άφησε τον Ολυμπιακό να παραπέει. Έφαγε κάτι σφαλιάρες γυριστές ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, άλλαξε καμιά δεκαριά προπονητές, δεν ξέρω, σύμπλην, ναι. Του δόθηκε μια ευκαιρία προχθές να ανασάνει και να χτυπήσει τα στήθη του σαν τον King Kong. Όμως ήρθε έτσι, τύχη ξέρω εγώ, η κατάσταση, η διάθεση του Δανού και δίνει την άσπρη βούλα. Έτσι λοιπόν οι αρχές και ο θρίαφος του Μαρινάκη προσγειώθηκαν ανομάλως. Από εκεί λοιπόν είναι και η αφετηρία του ματς. Παίρνει φορά εκεί η υποτακτική του. Υπάρχει μια άλλη φράση, σφουγγό, δεν ξέρω πώς τη λένε. Γιατί και άρχισαν να ρίχνουν πυρά από το πρώτο λεπτό που έληξε ο αγώνας. Αυτό το ανεβάσανε πολύ. Υπήρξε η πρώτη απειλή. Εγώ τώρα με το σήμερα θα κάνω διοικητικό συμβούλιο ή την τρίτη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ετοιμάσου Μητσοτάκη, βγάζουμε την Περόνη. Γιατί ο Μητσοτάκης βλέποντας όλα αυτά βγήκε και ομολόγησε χθες ανομολόγητα ότι διεκδικούσε όλο και περισσότερα και κατάσταση εκβιασμού. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τώρα η κατάσταση δεν ελέγχεται, Σοφία. Ο Μαρινάκης διεύει. Και εφόσον διεύει, δεν ξέρω αν θα καθίσει στα αυγά του, όπου λόγω βάρους θα τα σπάσει προφανώς, ή θα τραβήξει μπρος και όσα έρθουν και όσα πάνε. Διερωτώμε λοιπόν. Πλευρά Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει δύο κόσμους απέναντί του. Με επίσημη υπογραφή τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που σημαίνει Θεσσαλονίκη θα δυσκολευτεί πολύ να περπατήσει, θα δυσκολευτεί περισσότερο από ότι ο Τσίπρας με το ξεπούλημα της Μακεδονίας εκεί την εποχή, και δεύτερον τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι είναι φανατικοί. Αυτή είναι ένα κράμα Μουζαχεντίν και Ταλιμπάν. Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρός τους και τρομπάρει, αυτή έχω την αίσθηση θα τα τεινάξει στον αέρα. Εάν λοιπόν ο Μαρινάκης το τραβήξει, που έχω λόγους να πιστεύω θα το τραβήξει, ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι τζόρας, δεν είναι βούτυρο μπεμπές ο Μητσοτάκης, μην νομίζουν κάτι επειδή είναι πορφυρογέννητος, είναι μπούλης, έτσι είναι τζόρας, δεν κάνει πίσω. Και δεν κάνει πίσω και σε πολλά πράγματα, Σοφία, έχει διαγράψει και το παρελθόν και σου λέει εγώ θα κάνω τις δικές μου κινήσεις. Εάν λοιπόν το πράγμα τραβήξει και ο Μαρινάκης το ρίξει στο χασαποσέβικο και θα φανεί αυτό τις άμεσες ημέρες αλλά και ώρες που θα γίνει το συμβούλιο το διοικητικό του Ολυμπιακού, λες και υπάρχει περίπτωση καμία εκ των κυριών, κυρίων μάλλον, που είναι στο διοικητικό συμβούλιο, θα φέρει αντίρρηση ότι πει ο Μαρινάκης. Τρίχες κατσαρέ. Λοιπόν, εάν το τραβήξει, βλέπω πανηγύρια. Δηλαδή, άγριο στρίμωγμα του Μητσοτάκη, σφυροκόπημα από τις δύο ναυαρχίδες του τύπου Βήμα και Νέα, παιχνίδια από το Μέγα και πάει λέγοντας. Γιατί απλώνεται, μην ξεχνάς και το αν που είχε, βρήκε τώρα τον Παναγιωτάκη του Άξιον, που τα πήρε από την καινούργια εκκλησία και φτιάχνει και ένα παράδειγμα του
του Ολυμπιακού. Το one ήταν πάντα του Μαρινάκη, φεύγουμε. Λοιπόν, εάν ο Μητσοτάκης, και έχουμε τώρα στο διατάφτα, δει ότι πιέζεται και μάλιστα προς μια ατιμονική εξέλιξη γι' αυτό, ναι, με όλα αυτά που τη φτιάχνουν, ο Μητσοτάκης τότε νομίζω ότι θα συμπλέψει πολιτικά και ιδεολογικά με το μυαλό του Ερντογάν. Δηλαδή, ένα φυτίλι θα μας σώσει. Έχω την αίσθηση ότι από τη χθεσινή του συνέντευξη, που αν κάποιος τη διηλύσει λέξη-λέξη, μπορεί να βγάλει αρκετά συμπεράσματα, πάμε κάτω στην Κρήτη και αρχίζουμε τα σκαψίματα, και αυτό σημαίνει Μούγκα Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν το καταπιεί, θα αρχίσουν οι σφαλιάδες στο εσωτερικό της Τουρκίας. Εάν ο Ερντογάν πει εδώ, θα πείστε, είναι αφιλεγόμενος χώρος, μπορεί να έχουμε και κανένα μπαμπούμ. Αυτό το μπαμπούμ μπορεί να συσπυρώσει ξανά από την αρχή και την παρέα εκείνου και την παρέα του δικού μας. Άκουσε, Σοφία. Ναι. Για να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσει ο κόσμος να μας θεωρεί σοβαρούς. Εδώ είναι η ανεπάρκεια. Σου έλεγα από αυτό το μικρόφωνο και το επαναλαμβάνω χωρίς να αγιάζω γένεια που δεν έχω, ότι στο Σαλονικό ο καθένας το πάει το πλοίο. Μόλις βγει στον Ατλαντικό, εκεί αρχίζει η ιστορία. Βγήκε στο Ατλαντικό το σκάρι. Και ρωτώ, τον Ατλαντικό ποιος τον ξέρει καλά? Ο Μαρινάκης που τον έχει περάσει στα 40.000 πόδια από πάνω, ή ο Μαρινάκης που τα καράβια του σκίζουν κάθε μέρα τον Ατλαντικό? Τι εννοώ με αυτά? Εννοώ ότι ο Μαρινάκης μπορεί να στήσει το σκηνικό, έστω και αν παραμένει νούμερο ένα σύμβουλός του ο Γιαννάκης. Εδώ από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τι παρατάσει ο Μητσοτάκης? Τι, θα μου πεις, κάτσε λίγο πρόεδρε, έχει και αυτό στην δίπλα του, τον τάδε. Ποιος? Δεν είπα. Ο εξυπνότερος που έχει εκεί μέσα, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Άδωνης δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, τον εμπλέπω. Δεν είναι και σου λέει, εντάξει, εγώ δεν είμαι στα κιλά μου, αφήστε με. Ναι, και... Ποιον θα βάλει, ρε παιδί μου, δίπλα για να πει, κοίταξε, αυτή η κίνηση, εκείνη η κίνηση, εκείνη η κίνηση.